Γεια σας, τεχάδες μου, δύο εδώ. Όπως ήρθε πολύ ψηλά. Πάλι καλά, άλλαξα λαστιχάκι, να είναι καλά το tire shop. Γιατί ήταν πίτα, το είχα κάνει με λινά. Εν τω μεταξύ με έπιασε και στο ταξίδι, είχα πάει ένα ταξιδάκι ναύπλιο. Και ήταν έτοιμο να πετάξει λινά, ρε φίλε, το λάστιχο. Και τέλος πάντων εκεί πέρα ναύπλιο, δεν ξέρω αν έχετε τσεκάρει. Πάντως οι δρόμοι κάτω, μάγες. Είναι για πολύ μπάντα, ρε παιδί μου, είναι για πολύ ψαλίδισμα. Και με το που φτάνω κάτω τώρα, ξέρεις, έχω και το κέφι των διακοπών, έτσι, του ταξιδίου. Και γουστάρω, ρε παιδί μου. Βλέπω κάτω την άσφαλτο έτσι γλιστερή και να λάβει από τον ήλιο, να ζεματάει. Και λέω, εδώ είμαστε να παίξουμε καμιά πάντα. Ξεκινάω, παίζω, μου λένε τα παιδιά, μαλάκα το λάστιχο δεν είναι για πολλά τέτοια, είσαι μακριά. Ναι, ρε, ναι, δεν θα κάνω πολλά. Αλλά έλα που δεν σταμάταγε. Κοιτάω μετά το λάστιχο, σύρμα. Τέλος πάντων το γύρισα όπως έτσι το μηχανάκι. Μέχρι να γυρίσω είχε βγάλει σε όλο το φάρδος του τα σύρματα. Τέλος πάντων να είναι καλά τα παιδιά στην tire shop. Πάνω στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, το ύψος του νέου κόσμου. Μάγκες εκεί πέρα να ξέρετε ότι καλύτερο υπάρχει, καλύτερη εξυπηρέτηση. Τα παιδιά εκεί θα σου αλλάξουν στο μηχανάκι σου, στη μηχανή σου, ό,τι και να έχεις. Έχουν πάντα λάστιχο τυποπαράδοτο. Μεγάλη ποικιλία να επιλέξει εσύ το λάστιχο που σου αρέσει. Επίσης προσέχουν πολύ να σου αλλάξουν, μη σου γρατζουνίσουν, ρε φίλε, βαμμένες ζάδες τώρα και τέτοια. Κάνουν εννοείται και πλεξίματα, ακτινολογίες, τέτοια πράγματα. Μετά πάτε μια βόλτα από κάτω, ακριβώς στο στενάκι κάτω, είναι γωνία το tire shop. Κάτω στο στενάκι, κάνει μια διχαλίτσα, μένεις δεξιά και γωνία πάλι δεξιά, επί της Καλλιρόης. Γωνιακό μαγαζί εκεί πέρα είναι η Κολόρη Μάγκης. Κολόρη πιστεύω ότι ξέρετε, κράνει εξοπλισμός, αναβάτη, εξειδικεύεται στα πάντα να πούμε. Θα το ψάξετε και εκεί πέρα, να μπείτε μέσα, ρίξτε μια ματιά. Γιατί και εκεί πέρα τα παιδιά είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και έχουν ό,τι χρειάζεστε σε τιμές προσιτές για εμάς, για όλους δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να πληρώνεις κάτι το οποίο μπορείς να το βρεις πιο φθηνά και να το πληρώνεις ή διπλάσια και τριπλάσια τιμή απλά για να γράφει κάτι συγκεκριμένο πάνω. Και εν τέλει να μην σου είναι το ίδιο αξιόπιστο, να μην σου κρατάει τα ίδια χρόνια, να μην σου δίνει την ίδια ασφάλεια. Πρέπει γενικά λίγο να ψάχνεστε, γιατί το λέω γενικά στο οτιδήποτε θέλετε να αγοράσετε. Οπότε πηγαίνετε και ρίχνετε μια ματιά, θα σας δείξω και το κρανάκι που μου δώσανε τα παιδιά. Δεν έχει έρθει ακόμα γιατί μου άρεσε πολύ ένα συγκεκριμένο, τη AJC, πολύ καλό κρανάκι. Τέλος πάντων δεν είχε εκεί πέρα το σχέδιο που ήθελε, ήταν λίγο ιδιαίτερο. Μόλις έρθει, τώρα περιμένω 5-6 μερούλες. Θα κάνω άλλο ένα βιντεάκι να το τσεκάρετε το κρανάκι. Θα βγουν φώτο στο Insta και τέτοια. Κάντε και ένα follow μάκι σε όλους μας στο Insta να έχετε να βλέπετε τι σας βάζουμε. Γιατί βιντεάκι στο YouTube γενικά υπάρχει λίγο πιο. Υπάρχουν περιορισμοί, ρε παιδί μου. Και σε αυτά που κάνουμε και στον χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε. Οπότε ανεβαίνουν τακτικά στο Instagram πραγματάκια. Μπαίνετε και βλέπετε. Άλλαξα φίλτρα λάδια χθες, φίλτρο δηλαδή. Δεν είχα ξαναλλάξει τώρα στο Tiger ακόμα. Μόνο συμπληρωματάκι έκανα. Πρώτη φορά το άλλαξα μόνος μου. Εντάξει, δεν είχε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Μόνο με ζόριζε εκεί πέρα το φίλτρο, ήταν φτέρμα σφιγμένο. Δεν είχα φιλτρόκλειδο και δεν ξέρω αν είδατε στο Instagram. Σκέφτηκα να του καρφώσω ένα κατσαβίδι. Εδώ μεταξύ, μάγκες, βάζω πρώτα το σουβλί, ρε. Που καρφώνω το σουβλί. Πάω να το κάνω ένα κράκ να το στρίψω για να το ξεβιδώσω το φίλτρο. Κάνει κράκ και μένει μέσα το σουβλί, μάγκες. Σκεφτείτε πόσο σφιγμένο ήταν. Και το μηχανάκι κρύο εννοείται. Έτσι σε λέω, πατάω το κατσαβίδι με μια μύτη τέτοια το ίσιο, με το σφυρί, το κάνω σαν καλέμι, το χώνω μέσα, γκρακ γκρακ, ξεσφύγει το φίλτρο ευτυχώς. Και το άλλο που είχα πάρει το High Flow Racing είχε από κάτω, έχει από κάτω για να βάλεις κλειδάκι γερμανικό. Οπότε την έκανα τη δουλειά, το έσφιξα κανονικά, δεν θα με παιδέψει το ξεβίδωμα όταν είναι να το ξαναλλάξω και θα παίρνω αυτό, αφού είναι έτσι εξυπηρετικό. Λαδάκι 10-40 καστρόλ έβαλα, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, όσοι έχετε τα γεράκι. Ή τρικύλινο τέλος πάντων, κάνα λαδάκι έτσι που να σας έχει βολέψει. Εγώ βάζω αυτό. Καστρόλ. Magnatec νομίζω λέγεται, παίρνω το τετράλιτρο. Είναι λέει τώρα, έχει σαν ιδιαιτερότητα ρε παιδί μου από τα υπόλοιπα λάδια, ότι προστατεύει τον κινητήρα και τον λιπαίνει. Από την αρχή όσο είναι κρύο το μοτέρ, το λιπαίνει με τον ίδιο τρόπο όπως θα το λιπαίνω αφού ζεσταθεί το λάδι ρε παιδί μου. Είναι και καλά λίγο ψαγμένο, το πήρα το λαδάκι, εντάξει καλή τιμούλα είχε. Γενικά το χρησιμοποιούσα και στο Κρήτον αυτό βάζω τόσο καιρό και μια χαρά μου αρέσει, εντάξει. Σας μανάκι γλυκό έχει και εδώ τα γεράκι, δεν βλέπω κάτι κακό, κάποια δυσλειτουργία. Οπότε θα συνεχίζω να το βάζω.
σου. Πείτε μου και εσύ όμως τι λαδάκι βάζετε. Κοίτα πώς με κόβει μαλακία εδώ συμπλέκτη. Έβαλα μια ζημιά ρε που είσαι ξενέρος άσχημα. Εντάξει, μακάρι να είναι πάντα τέτοιες αυτές τις ζημιές ρε φίλε. Αλλά έκανα τέλος πάντων αναστροφή δικάβαλο. Και ξέρεις τώρα πώς κάνω εγώ τις αναστροφές με άγγικα έτσι τέρμα χωρίς πόδι κάτω. Ίσα ίσα να με πάρει, τέρμα πλαγιασμένος. Παίζω μάγκα. Και για κάποιο λόγο σβήνει το μηχανάκι ενώ έκανα την αναστροφή. Την έκανα με πολύ λίγα. Και ήμουν τέρμα πλαγιασμένος την ώρα που σβήσε. Μου κάνει γκαπ γκαπ αυτό ξέρεις γκαπ γκαπ. Και δεν γίνω να το κρατήσω, είναι βαρύ μηχάνημα ρε φίλε, είναι και ψηλό. Το κρατάω, το κρατάω, βάζω όλη μου τη δύναμη. Και ίσα που το άφησα ρε φίλε και δες εδώ έσπασε η μανέτα. Και είναι και καλές ρε πούσεις, σπαστές εδώ, ρυθμιζόμενες της Triumph. Έσπασε η μανέτα και δεν είναι μόνο αυτό μάγκες, και το μάγουλο. Το μάγουλο έσπασε. Δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε. Έτσι κι αλλιώς σκεφτόμουν κάποιες αλλαγές. Εντάξει, δεν λείπει κομμάτι, η αλήθεια είναι. Οπότε φτιάχνεται, δηλαδή κολλιέται και μετά με ένα τοπικό βάψιμο είναι εντάξει. Αλλά δεν νομίζω να το κάνω τοπικό βάψιμο, γιατί σκέφτομαι διάφορα πράγματα για να κάνω στο αγκυράκι. Να του βάλω τις πινελιές μου. Οπότε εντάξει, δεν με επηρέασε πάρα πολύ. Η μόνη μαλακία είναι με τη μανέτα που με κόβει εδώ πέρα συνέχεια τα δάχτυλα. Και ότι θέλει τέρμα δύναμη, ρε φίλε, γιατί τώρα εδώ πέρα ο βραχίωνας είναι κοντός. Οπότε θέλει περισσότερη πίεση. Το έβαλα στο 1 για να είναι πιο κοντά. Ελά, μην κάνεις τα δικά σου. Αυτά, αλλά στη σούζα με παιδεύει λίγο, δεν με βολεύει τόσο έτσι. Ήρθα από εδώ να το σηκώσω με κανένα όρθιο, ρε φίλε, αλλά λογικά θα εκείνησε τελικά τέτοια ώρα. Έλα ρε φίλε, πόση κίνηση έχει ρε, μα δεν βλέπεις ορίζοντα εδώ πέρα. Θέλω να κάνω όρθιο ρε, φυγέτε ρε! Θέλω όρθιο ρε! Πού να το κάνεις το όρθιο τώρα, μετά το κόκκινο ίσως κάτι προλάβω, λίγο ελεύθερο δρόμο. Και μάγκε, είχα ξεχάσει πως είναι να είσαι με λάστιχο, ρε φίλε. Που το είχα κάνει το άλλο φλάτ στη μέση, δεν μπορούσα ούτε να κάνω σούζα γιατί το έφερνα πάνω και μου έπαιζε τέρμα έτσι. Και έβαλα λαστιχάκι, είδα πως ωραία είναι, αλλά πόσο κράτησε αυτό. Κάμια εβδομάδα, μια μισή. Βλέπεις πως παίζει όταν το φέρνω ψηλά τώρα. Και δεν μπορώ να το στρίψω. Όταν το έβαλα το λάστιχο ήταν ακόμα κάτω με ψωμί φουλ. Και έκανε την καμπύλη του. Όσο ήταν κουρμπαριστό το λάστιχο, αυτή εδώ πέρα η στροφή την είχα πάρει πολύ άνετα. Πολύ άνετα. Γιατί είσαι σούζα. Σούζα παίζει μόνο με τη μία ρόδα την πίσω. Όλα εξαρτιούνται από αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται, ας πούμε, αυτό το λάστιχο, η ζάντα, όλα. Η αλυσίδα σου. Και οπότε όσο είναι το λάστιχο καλό και κάνει την καμπύλη του, μπορείς να παίρνεις ωραίες στροφούλες. Και επίσης μπορείς να το φέρεις ψηλά, χωρίς να σου παίζει ρε φίλε δεξιά και αριστερά στην ισορροπία. Δεν μπορούσα πάλι, άρχισα να πετάω πάντες, το γαμάω και αυτό το λάστιχο. Να είναι καλά τα παιδιά στην Tire Shop. Μάγκε, σοβαρά πηγαίνετε, ρίξτε μια ματιά. Θα σας αρέσει πολύ το κατάστημα, σου λέω μια δοκιμή θα σας πείσει. Δεν νομίζω να πηγαίνετε άλλο να αλλάζετε λάστιχο μετά. Και μεταχειρισμένα και καινούρια και απ' όλα. Εν τω μεταξύ εκεί γενικά πάνε και άνθρωποι τώρα που και με καλές μηχανές και πιο συντηρητικοί και τα αλλάζουν τα λάστιχά τους σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε αυτό το λάστιχο μένει εκεί πέρα, το δίνουν για μεταχειρισμένο για άτομα σαν και εμάς με πιο περιορισμένες τσέπες που τα καίνε και πιο γρήγορα τα λάστιχα, αλλά δεν αξίζει να βάζουν καινούρια. Οπότε και σε αυτό είναι πολύ καλά τα παιδιά εκεί πέρα. Πείτε κιόλας ότι είστε από του Σαντεχά εδώ πέρα, ποντίος και τέτοια. Εμένα τα παιδιά σας κάνουν έκπτωση, όπως και στην Κολόρη αυτό να το πείτε, ότι είστε από εμάς και θα βοηθήσουν εκεί πέρα όσο μπορούν. Καλά, μάγκες, περιττό να σας πω ότι από την Κολόρη δεν ήθελα να φύγω, έτσι. Δεν ήθελα να φύγω. Θα βλέπεις όλα τώρα, τι μπουφάν, τι κράνη, τι γυλαίκα, τσαντάκια. Ξέρεις ρε φίλε, ό,τι μας αρέσει. Εντάξει, τώρα είμαι από δουλειά. Προσπαθούσα από χθες να κάνω βίντεο, αλλά γιατί ήθελα να το βγάλω που άλλαξα τα λάδια φίλτρα χθες. Να σας πάρω και σας μαζί μου, να μοιραστώ τη χαρά μου. Αλλά δεν τον έβρισκα τον Άλεξ που για τα πράγματα. Οπότε τον βρήκα τώρα. Σχόλασα μία από δουλειά. Μέχρι να βγάλω το σκύλο, ήθελα λίγο να ξεκουραστώ τέλος πάντων. Και να πάω να βρω τον Άλεξ, να πάρω τα πράγματα, να κάνω το βιντεάκι σήμερα. Α, μου κάνει και η Κινέζα, μένει δίπλα μια Κινέζα, ρε. Και δεν ξέρει ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, ρε φίλε. Και άντε να συνοηθείς εδώ μεταξύ, και εγώ επειδή είμαι έτσι κοινωνικός αυτά και βοηθάω τους πάντες εκεί στη γειτονιά, όλα σε μένα έρχεται και τα λέει. Ό,τι μπορεί δηλαδή, και ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και τέλος πάντων, της είχε μείνει τα Μάξ σήμερα και μου λέει εκεί, no work, μου λέει, δεν καταλάβαινα. Νόμιζα ότι μου λέει ότι δεν δουλεύει, ότι την απέλησαν, δεν ξέρω εγώ τι. No work, what. Με πιάνει εκεί, με πηγαίνει στα Μάξ, καταλαβαίνω εγώ δεν παίρνει μπροστά. Εν τω μεταξύ είναι αυτά κάτι καινούρια Toyota, περίεργα ρε φίλε. Κάτι Cruiser, δεν ξέρω τώρα τι μοντέλο είναι. Τέλος πάντων και είναι από αυτά καινούρια που είναι με κάρτα κιόλας ρε φίλε.
Δεν βάζει πουθενά το κλειδί. Εγώ δεν το κατάλαβα. Μου δίνει αυτή το. Την κάρτα τέλος πάντων. Μου δείχνει να έτσι ξεκλειδώνει, ξέρω εγώ. Μου πατάει το κουμπί. Ακούω τις ασφάλειες να ανοίγουν, ανοίγω τις πόρτες. Εντάξει, λέω με αυτό το κουμπί ανοίγουν οι πόρτες. Κάπως νόμιζα ότι θα βγάζει κάπου κλειδί αυτή η μαλακιά η κάρτα να το βάζει να γυρίσει τη μίζα, ρε φίλε. Αρχίδια. Ψάχνω αυτό, δεν άνοιγε πουθενά κλειδί. Λέω θα έχει άλλο κλειδί και θα είναι διαφορετικό αυτό τύπου συναγερμού, τίποτα τέτοιο. Άλλο κουμπάκι, άλλο κομπιουτεράκι. Τη λέω δε εκεί, δεν καταλάβαινε, Πήγα μέχρι στην εξώπορτά της, έβγαλα το κλειδί από την πόρτα. The key for the car, της λέω. No, this, μου λέει, this. Και τότε κατάλαβα ότι απλά βάζει την κάρτα. Βάζει την κάρτα, start shop έχει αυτό. Δεν ακούγονταν τίποτα. Λέω τι να σε βοηθήσω, λέω τώρα. Μπες μέσα να σμπρώξεις να βάλεις ταχύτητα. Πού να καταλάβει αυτή. Άρχισε εκεί πέρα, έκανα παντομήμα να πούμε. Θεατρική παράσταση ολόκληρη να καταλάβει. Κατάλαβε τέλος πάντων. Και τι μου κάνει. Λέω, θα σε σμπρώξω τέλος πάντων με τα πολλά, τη το εξηγώ με τα χίλια ζόρια. Θα σε σμπρώξω όταν σου πω now θα βάλει Δευτέρα. Second year. This, να τη δείχνω, ξέρω εγώ. Πάει να το βάλει χωρίς συμπλέκτη, τύπησα, ρε. No, κανονικά τη λέω, ξέρω εγώ. Το καταλαβαίνει. Εκεί την ξανασπρώχνω και μου πατάει φρένο. Βάζει τη Δευτέρα, κάνει το αμάξι να κλωτσίσει να πάρει και αυτή τρόμαξε, ρε, από το σκορτσάρισμα. Και πατάει φρένα, ρε, μαλάκα. Και λέω, δεν γίνεται δουλειά, έτσι. Λέω, άστα, περιμένω να γυρίσει ο αδερφός μου που ήταν δουλειά, να έρθουμε να στο βάλουμε μπρος. Δεν γίνεται. Άμα μου φύγει, μόλις είχα σχολάσει μέσα στον ήλιο, να πούμε. Μάγκες μου, εγώ για δίκιο εδώ με βλέπω να το βγάζω λίγο. Να κυκλοφορήσει το λαδάκι να δουλέψει. Να πάω μετά να το τσεκάρω και τη στάθμη το ακριβώς. Τώρα 3,3 το έβαλα. Γιατί έγραφε σε ό,τι βιντεάκια και τέτοια και φόρουμ και αυτά που είδα. Έγραφε 3,5 ότι βάζεις. Άμα αλλάξεις και φίλτρο, βάζεις 3,5 λίτρα. Οπότε εγώ έβαλα. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ βάζω και λίγο στο φίλτρο πρώτα, ομό λαδάκι. Πριν το κουμπώσω. Και μετά έβαλα 3,2-3,3 κάπου εκεί. Αλλά δεν το έχω ξαναλλάξει. Οπότε θέλω λίγο να το δουλέψω και να πάω να το ξανατσεκάρω πιο μετά που θα κρυώσει. Κάτσε να κάνουμε από εδώ μια πάνω κάτω βασικά. Γιατί στην ατυχιοδό θα κλείσω μάγκες με τέτοιο αέρα γι' αυτά δεν μπορούσα εγώ να. Θα σφωνάω σαν τρελός. Οπότε θα κλείσω τώρα το βιντεάκι, μάγκες μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα προσπαθήσω να τα ξαναπούμε σύντομα. Κάντε και ένα follow στο Instagram που σας είπα να τσεκάρετε τι ανεβάζουμε. Είναι από κάτω στην περιγραφή όλα. Είναι από κάτω και το site της Colori και του Tire Shop. Ευχαριστώ πολύ, μάγκες, για τη στήριξη. Ευχαριστούμε όλη η ομάδα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.